Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο. Έχουμε κλείσιμο του δρόμου λόγω αυξημένης επικινδυνότητας βαλτονέρων αναργύρων στο ύψος της γέφυρας. Πάμε να δούμε, έχουμε αυτή την ξαφνική εξέλιξη, να δούμε για ποιο λόγο έκλεισε ο δρόμος και τι ακριβώς συμβαίνει. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Αβραμίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμιντέου και αναπληρωτής δήμαρχος, να δούμε αυτή την εξέλιξη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παγκράτη, σε εσάς και τους ακροατές. Καταρχήν, να δούμε λίγο γιατί είχαμε αυτή την ξαφνική έτσι εξέλιξη, κύριε Αντιδήμαρχε. Τι συνέβη σε έναν δρόμο ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός, γιατί ενώνει την Πτολεμαίδα, τους Ανάριους, τους γύρους οικισμούς με το Αμίντιο. Τι ακριβώς έγινε? Νωρίς το πρωί ενημερώθηκα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη στα χωριά αυτά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη γέφυρα. Τη μικρή γέφυρα, γιατί υπάρχει και μια μεγαλύτερη δίπλα. Το δρόμο που ενώνει τους Αναργύρους, την τοπική κοινότητα Αναργύρων, με το Βαλτόνερο. Επιτόπου πήγα στο χώρο της γέφυρας και διαπιστώσαμε μαζί με την τεχνική υπηρεσία και διαπιστώσαμε ότι στη συγκεκριμένη, σε μία από τις γέφυρες, από τις τρεις γέφυρες, στη μικρή γέφυρα, υπάρχει καθίδηση και έχει κάτσει. Να το πω, σαν από νεροφαγιά, έχει φύγει, υποχωρήσει όλο το κομμάτι από κάτω του υπέδαφος και έχει μείνει στον αέρα και έχει σπάσει κιόλας ένα μεγάλο κομμάτι το τσιμέντο που ήταν, που ένωνε τη γέφυρα, τον κορμό της γέφυρας με το δρόμο. Ήρθαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αμιντέου, είδαν την όλη κατάσταση για να πάρετε απόφαση να κλείσει ο δρόμος, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς κινηθήκατε? Πριν φτάσω εγώ ήρθε η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών πρώτα και μετά συνέχεια έφτασα και εγώ στο σημείο. Είδαμε την κατάσταση της γέφυρας, ενημερώθηκε, ήρθε και η αστυνομία, έστειλε ένα αυτοκίνητο. Είδαμε ότι είναι επικίνδυνο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τίποτε. Περιμέναμε εκεί μέχρι να κλείσει ο δρόμος και έκλεισε. Ενημερώθηκε ο Δήμαρχος και με απόφαση Δήμαρχου έκλεισε ο δρόμος. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση και θα βρεθεί. Είμαστε σε επικοινωνία και με την Διευθύντρια και με τον Δήμαρχο. Θα δώσουμε, φαντάζομαι, μέχρι το απόγευμα που θα συναντηθούμε, γυρνώντας πίσω στο Δήμο, μια λύση τουλάχιστον προστορινή για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι τόσο των τοπικών κοντινών κοινοτήτων, όσο και οι διερχόμενοι που έρχονται από το Λεμαίδα προς Καστοριά ή προς Φλόρινα που θέλουν να πάνε από τα χωριά αυτά. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να μετακινηθεί από εκείνο το δρόμο, από την πλευρά του Λεμαίδα στον Αναργύρο, για να πάει στον Αετό, στα Βαλτόνα κλπ. Έχει κλείσει και γίνονται παράδειγμα και περνάει και η αστυνομία από εκεί. Μήπως κάποιος περάσει έτσι αυθαίρετα? Δεν μπορεί να περάσει, γι' αυτό φοβηθήκαμε. Μην περνάει κάποιος αυθαίρετα με τις απλές κορδέλες. Και αναγκαστήκαμε και ρίξαμε χώμα, κάναμε ένα ανάχωμα για να μην μπορούν να περάσουν. Το επικίνδυνο είναι για βαριά μηχανήματα. Αλλά δεν ξέρεις πότε θα καθίσει και πώς πέσει κανένα αυτοκίνητο μέσα. Μάλιστα. Οπότε είμαστε τώρα ασφαλείς, δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Έχουμε ρίξει χώμα, κάναμε ένα στήθωμα και δεν μπορεί να περάσει κανείς. Ποιες είναι οι επιλογές τώρα που μιλάμε, μέχρι να βρείτε λύση? Κάποιος από εκείνη την πλευρά πώς μπορεί να μετακινηθεί, να πάει στον Αετό, από τον Αετό να πάνε στους Αναργύρους ή στην Πτολεμαίδα? Ποιες λύσεις υπάρχουν, κύριε Αντιδήμαρχε? Θα σας πω, επειδή επί τόπου όσο ήμασταν τις 2-3 ώρες εκεί, υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που θέλαν να μετακινηθούν από τη μία ή από την άλλη πλευρά αντίστοιχα. Για τους κατοίκους που είναι από τα δίπλα χωριά, υπάρχουν οι αγροτικοί δρόμοι που τους ενώνουν. Με προσοχή, εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος δρόμος, αλλά μπορούν να περάσουν. Αλλά για κάποιον ξένο που χρησιμοποιεί το δρόμο για να φύγει από την Τολεμαίδα να πάει στο Βαλτόνερο ή από τον Αετό στην Τολεμαίδα ανάποδα, ή να πάει και στο Μιντσέο, τον αγροτικό δρόμο δεν μπορεί να περάσει. Πρέπει να αναγκαστικά να κάνει τον κύκλο από τον κεντρικό δρόμο, τον επαρχιακό, Αμιντέου Τολεμαίδας. Μάλιστα. Τώρα μπορούν να βρεθεί λύση? Καταρχήν ήταν τόσο μεγάλο επικίνδυνο αυτό που είδατε, μεγάλο, για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την παρέμβαση και να κλείσετε το δρόμο? Είναι μεγάλο το ζήτημα, δηλαδή αν περνούσε ένα λεωφορείο, δεν ξέρω αν περνάει λεωφορείο από εκεί. Όχι, ή ένα μεγάλο όχημα, υπήρχε περίπτωση να πέσει στη γέφυρα? Ήταν όντως επικίνδυνο, γιατί είναι κούφιο από κάτω, τουλάχιστον 1,5 μέτρο βάθος και σχεδόν ο μισός δρόμος. Μάλιστα. Οπότε ήταν μεγάλο ρίσκο να αφήσει να περάσει οποιοδήποτε όχημα πάνω, ιδίως βαρύ όχημα. Γιατί επιχείρησε να περάσει την ώρα που ήμασταν εκεί και μία κουμπίνα, και αναγκαστικά τη σταματήσαμε και τη διώξαμε από άλλο δρόμο ανάπλευρα. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή υπάρχουν λύσεις, δηλαδή από την εμπειρία σας που ξέρετε, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, μπορεί να βρεθεί μια άμεση λύση στο επόμενο διάστημα? Δεν είμαι και τεχνικός, αλλά επειδή έχω επικοινωνήσει ήδη με τη διευθύντρια, θα βρεθεί για
όπως ορεινή λύση, στο να δώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το δρόμο σε κυκλοφορία για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, θα βρεθεί μια λύση. Θα δούμε σήμερα το απόγευμα. Υπάρχει μια πρόταση. Αν δούμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί, θα είναι η πιο σύντομη λύση που θα προτείνουμε. Μάλιστα. Άρα να ξεκαθαρίσουμε, είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι κλειστός. Να μην επιχειρήσει κανείς να περάσει, έστω και έτσι δεν μπορεί να περάσει και να μην τον διακινδυνεύσει. Δεν μπορεί, γι' αυτό τον λόγο τον κλείσαμε με αυτόν τον τρόπο, για να μην ρισκάρουν να κόβουν τις κορδέλες και να περνάνε μόνοι τους. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα από το Δήμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.